μεγάλη βραδιά για την πραγματική και αληθινή ενημέρωση. Τι θα γίνει απόψε? Θα γίνει το αυτονόητο. Θα προβάλλουμε το ελβετικό ντοκιμαντέρ για την Οβάρτης και θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, και θέλω να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, για να ξεκινήσω με αυτόν, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Γιάκο, καλώς ήρθατε. Ότι το Κόντρα Channel, κύριε Πολάκη, είναι το μοναδικό κανάλι στην ελληνική τηλεόραση που προβάλλει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Και οφείλουμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια, κύριε Λιάτσο, και σε εσάς και στο κανάλι σας, διότι αυτό το ντοκιμαντέρ έχει πέσει συνωμοσία σιωπής από όλα τα συστημικά μέσα και τα μεγάλα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια στη χώρα μας, τα οποία προφανώς κάτι θέλουν να κρύψουν. Και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια και απόψε πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα, γιατί κάποιοι έδωσαν νυν υπερπάντων αγώνα προκειμένου να καθαρίσουν, να ξεπλύνουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το 1/3 της χρεοκοπίας της χώρας. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά απόψε. Η υπόθεση Νοβάρτης, εγώ έτσι θα την πω, είναι σκάνδαλο? Πρώτο ερώτημα. Είναι οικονομικό σκάνδαλο? Είναι πολιτικό σκάνδαλο? Είναι πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο? Ή είναι μια μπαρούφα και δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που λέω? Στο περίφημο λοιπόν ντοκιμαντέρ, θα το πω και ιταλικά, La Strategia, η στρατηγική, που θα σας προβάλλει το Κόντρα σε λίγα λεπτά από τώρα, παρουσιάζεται η εμπεριστατωμένη έρευνα του FBI και των δημοσιογράφων της δημόσιας ελβετικής τηλεόρασης. Τονίζω της δημόσιας ελβετικής τηλεόρασης, διότι θα μου πείτε ότι αν το πρόβαλε αυτό το κανάλι ένα ιδιωτικό κανάλι ενός Ελβετού, θα μπορούσε και να κρύβεται κάτι από πίσω. Το προβάλλει η δημόσια ελβετική τηλεόραση και τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει, μιλάνε για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα προστατευόμενοι μάρτυρες με κουκούλες. Γιατί φοράνε κουκούλες? Για την προστασία της ταυτότητάς τους. Μιλάνε πολιτικοί, Έλληνες πολιτικοί και δημοσιογράφοι φυσικά. Για να μην μακρηγορούμε, γιατί πρέπει να περάσουμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο το Σαββατοκύριακο θέλω να σας εξομολογηθώ ότι το είδα 2 φορές. Είναι πολύ καλογυρισμένο, πολύ καλά μονταρισμένο. Είναι σαν μια ταινία, είναι διάρκειας περίπου 75 λεπτών και ο καθένας μετά την προβολή του θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι πολύ σημαντικός κόσμος απόψε εδώ, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από τη συνάδελφό μου, την Αναστασία τη Γιάμαλη, η οποία από τις αρχές του Σεπτέμβρη, η Αναστασία έχει πέσει στα βαθιά της νυχτερινής ενημέρωσης και τα πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ μετά από 5 χρόνια, όπως ξέρετε, ζήτησα από τον Ανδρέα τον Κουρί, την ιδιοκτησία του καναλιού, μία περίοδο ξεκούρασης, γιατί δεν μπορούσα μετά από 5 χρόνια να κάνω κάθε βράδυ, και η Αναστασία πήρε τη θέση μου. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμίλια. Τι γίνεται? Είναι δύσκολα, είναι μεγάλα τα παπούτσια σου, αλλά κολυμπάμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σήμερα σε αυτή την ιστορική εκπομπή, νομίζω, για τα δεδομένα της χώρας. Είναι αλήθεια. Καλώς ήρθες και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε 1-2 λεπτά. Μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε καλεσμένους από όλα τα κόμματα, γιατί έτσι πρέπει να είναι, φίλες και φίλοι. Θα είναι ο πρώην Υπουργός Υγείας επί Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάριος Αλμάς, ο οποίος σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στη δεκάδα. Ήταν στους 10 υποκατηγορία για την υπόθεση Νοβάρτης. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Και θέλω να σας πω ότι ο Μάριος Σαλμάς ήταν από τους πρώτους, θα το πω και του ιδίου, που συνέβαλε, αν θέλετε, στην αποκάλυψη αρκετών πραγμάτων γύρω από αυτήν την υπόθεση. Καλησπέριζω τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, τι κάνατε? Καλησπέρα, καλά. Πώς είστε? Μια χαρά. Και απόψε ακόμη καλύτερα, μια που επιτέλους, όπως είπε και ο Παύλος προηγουμένως, ένα κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης κάνει το αυτονόητο, όπως είπατε εσείς, κύριε Λιάτσο. Να σας πω κάτι, κύριε Ραγκούση. Όταν έσκασε το ντοκιμαντέρ στη δημόσια ελβετική τηλεόραση, περίμενα τα μεγαθύρια, υποτίθεται, εντός εισαγωγικών η λέξη,
της ιδιωτικής ελληνικής τηλεόρασης, με τα μεγάλα ταμεία υποτίθεται, να σπεύσουν να πάρουν, να το αγοράσουν τα δικαιώματα, όπως εξασφάλισε το κόντρα τα τηλεοπτικά δικαιώματα, να το αγοράσουν το ντοκιματέρ και να το παίξουν, να το προβάλλουν. Με κατάπληξη πέρναγαν τα 24 ώρα, φίλες και φίλοι, και δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τα υποτίθεται μεγάλα κανάλια για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν. Άραγε γιατί. Γιατί όλα τα κανάλια φοβόντουσαν και δεν πήραν τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και εμφανίστηκε το κόντρα και τα πήρε. Διότι εδώ λειτουργούμε για την ενημέρωση των πολιτών. Έτσι πρέπει να γίνεται στη δημοκρατία. Κύριε Ραγκούση, καλώς ήρθατε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η εξήγηση, πάντως, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Η εξήγηση στο ερώτημα που θέσατε είναι κοινή. Με την εξήγηση στο ερώτημα γιατί επιδιώχθηκε το προηγούμενο διάστημα η εξαίρεση του Παύλου Πολάκη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου από την προανακριτική, είναι κοινή με την εξήγηση στο ερώτημα γιατί για μια υπόθεση τόσο σκανδαλώδη και τόσο βρώμικη στην πραγματικότητα έχει εδώ και καιρό επιλεγεί αυτή η θεωρία περισκευωρίας, αλλά προς το παρόν τελεία, τα υπόλοιπα αργότερα. Λοιπόν, δίπλα στον κύριο Ραγκούση έχω βάλει τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Δεν έχει έρθει ακόμα. Έρχονται, γιατί τηλεφωνήσαμε. Είναι στο δρόμο, υπάρχει και κίνηση πιθανότατα. Το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και μέλος της Προανακτικής Επιτροπής για την Οβάρτη, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Τον κύριο Πολάκη τον είδατε, τον καλησπέρισα. Πάω στον Σπύρο Καρανικόλα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα κύριε Γιάτσο, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και την τιμή να είμαι σήμερα στην σημαντική αυτή εκπομπή. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ και το κόντρα αλλά και εσάς προσωπικά για την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή θα είναι ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο σε ό,τι αφορά την συζήτηση και την πορεία όλη αυτή τη υπόθεση σε μια κρίσιμη καμπή όταν η ειδική προανακριτική. Η Επιτροπή της Βουλής εξετάζει τα καταγγελόμενα περί ύπαρξης παραδικαστικού κυκλώματος αναφορικά όχι μόνο με την Οβάρτης, αλλά γενικότερα το ρόλο του κύριου Παγγελόπουλου σε όλη αυτή την υπόθεση. Θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ και είμαι βέβαιος ότι η εκπομπή σας σήμερα θα βγάλει σημαντικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε. Πάω στον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Πώς είστε? Θα ήταν διαφορετική η συζήτησή μας όμως σήμερα αν είχε συζητηθεί το ζήτημα και στην πρώτη προανακριτική που στήθηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και που με ευθύνη της πλειοψηφίας τότε η Επιτροπή αυτή οδηγήθηκε σε ευθυλισμό, όπως και τώρα που με ευθύνη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο πάλι οδηγείται και η σημερινή Επιτροπή σε ευθυλισμό. Καλώς ήρθατε κύριε Καραθανασόπουλε. Ο Παύλος Σαράγκης, φίλες και φίλοι, ο γνωστός δικηγόρος, τον είχα εδώ τη Δευτέρα στο στούντιο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα στο στούντιο. Ήταν και τη Δευτέρα, τον ευχαριστώ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί τους τρεις Έλληνες οι οποίοι καταθέσανε στο FBI, στις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές, για το σκάνδαλο Νοβάρτης, για την υπόθεση Νοβάρτης. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαράγκη. Καλώς σας βρίσκω. Απλώς να δώσω και άλλη μία εξήγηση, γιατί ακριβώς δεν προβάλλεται από τους δημοσιογράφους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, αυτή η πολύ μεγάλη υπόθεση που συγκλονίζει και την Ελβετία, όπου είναι η έδρα της εταιρείας, αλλά και όλον τον κόσμο που ενδιαφέρονται για τα οικονομικά σκάνδαλα. Είναι να σας θυμίσω ότι η Νοβάρτης Ελλάς είχε έναν μεγάλο προϋπολογισμό για τους συναδέλφους σας. Κάθε χρόνο έδινε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ο προϋπολογισμός της για να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα σε διάφορα ΜΜΕ και σε δημοσιογράφους συγκεκριμένους. Υπάρχει μία λίστα που όταν θα βγει αυτή η υπόθεση στη δημοσιότητα, η λίστα με τους ποιοι δημοσιογράφοι χρηματίζονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Η ελληνική κοινή γνώμη θα καταλάβει. Υπάρχει λίστα με δημοσιογράφους. Γιατί κάποιοι σιωπούν. Έχουν ένοχοι σιωπή πολλοί συνάδελφοί σας. Γι' αυτό και ακριβώς θέλουν να κρύψουν την αλήθεια από την ελληνική κοινωνία, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο που παίχτηκε εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενο πολίτη και αυτό το σκάνδαλο το γνώριζαν, ήταν κοινό μυστικό, αλλά σιωπούσαν γιατί είχαν εξαγορασμένες συνειδήσεις. Μας λέτε ότι υπάρχει λίστα με δημοσιογράφους, συναδέλφους μου δηλαδή, οι οποίοι χρηματίζονταν από την Οβάρτης. Για ποιο λόγο, κύριε Σαράγκη? Για να σιωπούν. Για να σιωπούν. Για να σιωπούν, για να συγκαλύπτουν και για να προωθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας. Γιατί τα φάρμακα, όπως ξέρετε, δεν διαφημίζονται.
Αλλά όμως είχαν κονδύλια, τεράστια κονδύλια στον προϋπολογισμό τους. Ξεκινήσατε πάρα πολύ δυνατά, θέλω να σας πω. Των συνειδήσεων των συναδέλφων σας. Για να καταλαβαίνει κοινή γνώμη, γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι που σήμερα παρουσιάζουν αυτή την υπόθεση όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και για ιδιωτελείς σκοπούς. Διότι ήταν στο payroll της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, θα είναι μια πολύ δυνατή βραδιά απόψε. Και σας επιφυλάσσουμε πολύ.